βραδιά απόψε αυτή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θέλω να σας πω δύο λόγια σχετικά με το Σύλλογο. Δεσιμότατε Πατέρα Γεώργιε, είναι ο ιερέας του χωριού μας. Αντιπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Επαρχέ, αντιπρόσωποι των συλλόγων που είσαστε κοντά μας, φίλοι και φίλες. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μετά από κάποια περιπέτεια αυτή της πανδημίας βρισκόμαστε πάλι εδώ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτα μας. Μας συγκινεί το γεγονός ότι παρόλο τελευταία δεν συναντιόμαστε τακτικά, εν τούτης δεν μας ξεχνάτε. Έχετε το θερμό χαιρετισμό της κυρίας Ξενούλας Γιαβρίδη, της Προέδρου μας, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα ως συνήθως το χειμώνα, και της κυρίας Φωτεινής Μπαρού, που είναι η γραμματέας του Συλλόγου. Το έργο του Συλλόγου πιστεύω ότι όλοι το γνωρίζετε και σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια. Από τότε που ιδρύθηκε αυτός ο Σύλλογος, το 1983, όραμα της κυρίας Φωτεινής Ραΐσης, η οποία παρένθεση από τότε είναι ενεργό μέλος και επίδημη πρόεδρος, δεν σταματά να προσφέρει και έχει διαρκή παρουσία στο Σύλλογο και γι' αυτό την ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε ο Θεός να την έχει πάντα καλά και να είναι κοντά μας. Από τότε λοιπόν δεν σταματάει αυτός ο Σύλλογος να προσφέρει και να αγαπά τον συνάνθρωπο, γιατί αυτό είναι κατεξοχήν το έργο του και ο σκοπός του. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια έχουμε τη βοήθεια και τη συνεργασία όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, των κοινωνικών λειτουργών και της βοήθειας στο σπίτι της κυρίας, τις οποίες συνεργαζόμαστε άψογα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να αναφέρω ότι το 2022 που μας πέρασε, από κατόπιν αιτήματος δικού μας, του Συλλόγου δηλαδή, και του Στάθη του Σμπέρτου, ο οποίος είναι τοπικός πρόεδρος στο χωριό μας, μας παραχωρήθηκε ένα μέρος από το πρώην κοινοτικό γραφείο των αποικίων για να αποκτήσουμε κι εμείς μετά από 40 χρόνια επιτέλους μια στέγη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Δήμαρχο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Επίσης ευχαριστούμε την οικογένεια Ιωάννου Τσεπέρκα, η οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση και την ευπρέπεια τον ευπρεπισμό του γραφείου. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά να πω και κάτι λυπηρό, λυπούμαστε πάρα πολύ, γιατί στο διάστημα αυτό είχαμε κάποια γεγονότα, φύγανε από κοντά μας κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μας βοηθούσαν και ήταν πάντα συνοδοιπόροι στο έργο μας. Ευχόμαστε να είναι καλά εκεί που είναι και εμείς ποτέ δεν θα τους ξεχάσουμε. Τώρα τις ημέρες των γιορτών που πέρασε, ο Σύλλογος πρόσφερε κάποια τρόφιμα και δώρα σε διάφορες οικογένειες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τώρα τους χορηγούς μας. Πρώτα απ' όλα το Ίδρυμα Μωραΐτη, που για χρόνια μας βοηθάει και τώρα πάλι είναι κοντά μας. Τον κύριο Σπύρο Πολέλη, τους αδελφούς Τάτου, τους αδελφούς Στεφάνου και την εταιρεία την Golden Star, τη Fast Ferries, την κυρία Ρίτσα Στεφάνου, η οποία μας πρόσφερε και τις βασιλόπιτες απόψε και δώρα για τη λαχιοφόρο. Και την ευχαριστούμε πολύ γιατί όλα αυτά τα χρόνια είναι κοντά μας και μας βοηθάει. Επίσης θέλουμε τώρα να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους χορηγούς οι οποίοι μας δώσανε δώρα για τη λαχιοφόρο. Και αυτοί είναι πάρα πολλοί. Είναι η κυρία Μαρία Βενετίκη από το φαρμακείο, είναι ο κύριος Γαρίφαλος Ιωάννης από το βιβλιοπωλείο, είναι Τινιακός, είναι η οικογένεια Ιωάννου Τσεπέρκα και Βασίλη Μουγκή, οι οποίοι μας δώσανε αρκετά δώρα, είναι ο κύριος Βρετός Νίκος από το Βασιλόπουλο, από το Γάβριο. Είναι ο κύριος Ζανάκης από το Κρεοπωλείο και θα ήθελα στο τέλος να συμπληρώσω ναι, το σούπερ μάρκετ Express του Μυδρινού, το σούπερ μάρκετ του Μασούτη,
να συμπληρώσω ότι φέτος στη γιορτή, την Πανανδριακή γιορτή που έγινε 2 Δεκεμβρίου στο Γαύριο, που ανάψανε το δέντρο εκεί, μας είχαν σαν, μας δώσανε κάποιο ποσό ο μουσικός, ο χορευτικός όμιλος Ιδρούσα, ο πρόεδρος, ο οποίος είναι ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος, δεν ξέρω ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έβαλε ένα σεβαστό ποσό στο λογαριασμό από τα κουτιά που είχαν βάλει στα σχολεία και από ό,τι μαζεύτηκε τη βραδιά που έγινε η εκδήλωση, που ήταν στο Δεκέμβρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και υποσχέθηκαν ότι θα είναι και πάλι κάποια στιγμή κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τα ζαχαροπλαστεία του κυρίου Λυγίζου και για τις πίτες που κάνανε και για τα τηλεχειοφόρο δώρα, τα δώρα και τηλεχειοφόρο, το ζαχαροπλαστείο του κυρίου Λάσκαρη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καλυβρούσε εδώ, τον Αλέκο, που μας φιλοξενεί άλλη μια φορά απόψε εδώ, και τα παιδιά, το προσωπικό που μας εξυπηρετούν, τους εκπροσώπους των συλλόγων φυσικά που είναι εδώ και τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους σας εσάς που είσαστε εδώ κοντά μας και ελπίζουμε και ευχόμαστε με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας να είστε πάλι κοντά μας το καλοκαίρι, που φέτος θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια του Συλλόγου, από το 1983 που έχει ιδρυθεί μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλους, να έχετε υγεία και με το καλό να είστε πάλι κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Gracias.